Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ τους παλέμαχους που καλέσανε και με δεχτήκανε στη συγκέντρωσή τους. Ο σκοπός μου πάντα είναι να φέρω την ομάδα εδώ πέρα και η οποία ομάδα θα αγωνίζεται σαν ΑΟ Τρίκαλα. Διαφορετικά δεν τίθεται θέμα να έρθει μια ομάδα σαν Κασιόπη εδώ. Βέβαια, κάναμε μια επικοδομητική συζήτηση με τα παιδιά από τους παλέμαχους και καταλήξαμε σε κάποια καλά συμπεράσματα. Εγώ διατίθομαι να βοηθήσω το τρικαλινό ποδόσφαιρο έστω και με τον κύριο Ζαχοπούλο μαζί και με τη ΓΑΜΑ Εθνική και σε πιο χαμηλότερη κατηγορία, ό,τι θέλετε. Θα χρηματοδοτήσω κατά το ίμιση, είπα, την ομάδα για να παίξει. Διαφορετικά, η άλλη λύση είναι να έρθει η ομάδα της Κασιόπης και να παίξει σαν τρίκαλα εδώ στη Β' Εθνική. Το πρόβλημα, όπως θα ξέρετε κι εσείς, πριν λίγες ημέρες που δόθηκε η συνέντευξη τύπου, ότι το όνομα ΑΟ Τρίκαλα 1963 και το σήμα είναι κατοχυρωμένα. Αυτό διήστανται οι απόψεις αν είναι κατοχυρωμένα, γιατί το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο που κρίνει αυτά είπε ότι δεν μπορεί να χαθεί το σήμα και το όνομα από καμία ομάδα. Η ΕΠΟ λέει ότι δεν μπορεί να χαθεί το σήμα και το όνομα. Ίσως παρανόμως δόθηκαν, ίσως και δικαίως. Τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστής, δεν μπορώ να κρίνω. Αυτή είναι μια διένεξη η οποία θα διελευκανθεί μεταξύ των Σακαφιάδων και του κ. Ζαχόπουλου. Μάλιστα. Οι Σακαφιάδες τι σας έχουν πει σχετικά με το όνομα και το σήμα? Οι Σακαφιάδες μου έχουν πει ότι έχουν το σήμα και το όνομα. Το καθιέρωσε και το χείρωσε και το πρωτοδικείο με πρώιμη απόφασή του πριν λίγες ημέρες και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο θέμα της συνένωσης. Σας ακούσαμε ότι όπου πάρω την ομάδα είπατε θα την ανεβάσω στο Super League. Ναι. Και δεύτερο, ότι κάποιοι βάζουν εμπόδια σε αυτή την κίνησή σας και κατανόμαστε. Εγώ κατανόμασα τον πρόεδρο της ΕΠΣ Τρικάλων, τον κύριο Θανάση Μπουτζιόλη, ο οποίος αυτός προσπαθεί να είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να βάλει εμπόδια. Δεν έχω καμία διαμάχη και διαφορά με τον κύριο Ζαχόπουλο. Για το καλό του τρικαλινού ποδοσφαίρου προσπαθώ και αν θα είχα και τη στήριξη του κυρίου Μπουτζιόλη, να ξέρετε ότι η ομάδα θα γινόταν να συνενωθεί με τα Τρίκαλα και να παίξει τη Β' Εθνική και να μην χάσει πολύτιμο χρόνο και να ανεβαίνει τις κατηγορίες. Σίγουρα το Κασιόπη θα παίξει σίγουρο. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριε Αναστασίου, δύο λόγια για την απόψινή συνάντηση και τι έχετε κατοχυρώσει εσείς από πράσεις σχετικά με το όνομα Τρίκαλα και το σήμα. Λοιπόν, καταρχήν έγινε μια ωραία συνάντηση με τους βετεράνους όπου ακούστηκαν όλες οι απόψεις, τόσο από την πλευρά της Κασιόπης όσο και από την πλευρά του ΑΟ Τρίκαλα αλλά και του ΑΣ Τρίκαλα 2011. Όπου ακούστηκαν πολλά πράγματα, έτσι. Η επίσημη θέση η δικιά μας είναι ότι στόχος μας είναι η αναβίωση του ερασιτέχνη ΑΟ Τρίκαλα. Υπάρχει υπαριθμόν 47/1977 απόφαση του πρωτοδικείου για τη σύσταση του ΑΟ Τρίκαλα, ο οποίος ιδρύεται στις 10 Ιουλίου του 1963, όπως επίσης αναφέρθηκε στο καταστατικό, όπως και με το πέρασμα των ετών, το σήμα της ομάδας, το οποίο θα διεκδικηθεί από το αρμόδιο όργανο του ΙΔΕΑΔ. Έτσι. Όπως επίσης και το όνομα, δεν γίνεται να υπάρχει άλλη ομάδα με το συγκεκριμένο όνομα, με το όνομα του ΑΟ Τρίκαλα. Ναι, πάντως η άλλη πλευρά, όπως τα είδατε κι εσείς, καταγράψαμε σε βίντεο ότι ισχυρίζεται ότι το παρελθόν αύριο που είναι κινήσεις ούτως ώστε φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έχετε κερδίσει το όνομα και το σήμα. Σαφώς. Όλα αυτά είναι ισχυρισμοί γιατί δεν έχουμε δει και κάτι. Κάτι επίσημο, ένα έγγραφο, μια απόφαση. Λέτε ότι δεν ισχύει? Δεν μπορώ να κρίνω αν ισχύει ή όχι, αλλά περιμένω ένα επίσημο έγγραφο, κάτι. Νομίζω είναι το καλύτερο. Το πιο σωστό θα ήταν να εμφανιστεί κάτι. Να εμφανιστεί η αλλαγή του ονόματος, η σύγκριση της γενικής συνελεύσεως, όπως και η κατοχύρωση του συγκεκριμένου ονόματος. Εσείς το έχετε το όνομα, το κατοχυρωμένο? Ακριβώς. Είναι κατοχυρωμένο. Ακριβώς. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω να φορέσετε άλλη φανέλα πέραν του ΑΟ Τρίκαλα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1963, και όχι τυχόν. Εμείς στην πλευρά μας, σαν Καφιάδες, κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε ο ερασιτέχνης να ξαναζήσει. Και το όραμα ενός ερασιτέχνη δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και άλλα αθλήματα, τα οποία θα πρέπει ο ΑΟ Τρίκαλα να είναι πρότυπο, αλλά και να είναι και ο πρώτος στόχος, το πρώτο σπίτι των παιδιών όταν θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Έτσι, αυτό είναι το όραμά μας και αυτό σας λέω.
Τώρα, περιμένουμε την εγγραφή. Καταθέσαμε, που σας είπα, στην ΕΠΣΤ ένα έγγραφο το οποίο θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της ομάδος και επίσης ρωτήσαμε για τα δικαιολογητικά, το τι χρειάζεται ακριβώς για να μπορέσει η ομάδα να κατέβει σε τοπική κατηγορία, είτε στην ΑΒ Αριστεχνική, είτε και στη ΓΑΜΑ Αριστεχνική. Έτσι. Αυτά θέλω να σας πω εγώ και φυσικά έπεται και συνέχεια, τόσο ως προς την εκδίκαση της υπόθεσης σχετικά με το όνομα. Πόσο θα δείξει αυτό? Αυτό μπορεί και 10 με 15 μέρες, μπορεί και ένα μήνα όμως. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω μια ημερομηνία. Απλά υπάρχει ο ΙΔΕΑΔ, όπου μας το σύστησε ο δημοσιογράφος ο Κυριάκος Οθωμαΐδης. Υπάρχουν βάσιμα στοιχεία όπου δικαιώνουν τον Άο Τρίκαλα. Και όχι τυχόν Άο Τρίκαλα Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Θ, ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αυτό τώρα. Θέλω να σου δώσω. Θα σου δώσω. Και ιδιαίτερα του συντέκτες μου. Και πιο πολύ το Μπουλάνα με την Κουτάλια, σαν ιστορία, που παρουσιάστηκαν εδώ απόψε, προκειμένου να σας ακούσουν και να μας ακούσουν όλους. Τούτη η βραδιά είναι όντως ιστορική, τούτη η βραδιά είναι όντως νόμιμη βραδιά για αποφάσεις. Και ονοείται. Θα ήθελα όμως η συγκεκριμένη ερώτησή μου να έχει τούτο, Άκη. Ημερομηνιακά. Πότε καταθέσατε την αίτηση στο δικαστήριο Τρικάλωνα, αν μπορείς και αν θυμάσαι. 23 Μαΐου 2013. Μήπως, Άκη, πληροφοριακά, είχατε ενδείξεις ή αποδείξεις ότι ο Ζαχόπουλος είχε προχωρήσει για τη μετατροπή του Άλφα Στίγμα Τάφ σε Άο Τρίκαλα? Όχι. Το ψάξατε καθόλου αυτό, Άκη? Οι ενέργειες που γίνονται, όχι. Ούτε πήγε καθόλου στο μυαλό. Όχι. Μάλιστα. Οι ενέργειες των ομιλίων από τον Ιανουάριο. Βρισκόμαστε στη συζήτηση μου. Επί και ευκαιρία, ερωτώ και απορώ. Δεν είναι σύμπτωση, αλήθεια, παιδιά, η ίδρυση με μπροστάρι τον Άκη και την παρέα του για την επανίδρυση του Αεραστέχνη από τη μια πλευρά αυτό. Και από την άλλη πτέρυγα στην Αθήνα να δρά νομικά, καθαρά ή ύπουλα, ο σημερινός κύριος Ζαχόπουλος. Και προς τα πού είναι το βάρος, προς τον Άκη και την παρέα του ή προς τον Χρήστο Ζαχόπουλο και την παρέα του? Θα πάρω πίσω όλα τα λόγια μου. Επειδή δεν είδαμε αυτά και υπήρξε και μία ρήξη στις σχέσεις μας, έτσι, με τη διοίκηση γενικά του ΑΣ Τρίκαλα 2011, αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί κανένας να εκμεταλλεύεται το όνομα ή την ιστορία του ΑΟ Τρίκαλα, να φέρνει μια ομάδα από όπου θέλει, έτσι, με τη συνένεση βέβαια, όλου, αλλά δεν μπορεί να καπηλεύεται χωρίς να δώσει. Όταν παίρνεις, δίνεις. Έτσι. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να ξαναδραστηριοποιήσουμε τον Άο Τρίκαλα. Χωρίς καν να υπάρχει ούτε Κουτσούρης, ούτε Βαρδινογέννης, ούτε Κόκαλης. Έτσι. Αυθεντικά και μοναδικά. Γιατί μόνο ένα Άο υπάρχει. Τουλάχιστον για μας. Νομίζω για εσάς περισσότερο. Όταν λέμε Άο, νομίζω ότι κάπως χτυπάει η καρδιά λίγο παραπάνω. Αυτό. Το λόγο έχει ο κύριος Κουτσούρης και κατόπιν θα δεχτείμε να ρωτήσουμε. Όχι, εσείς. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω και με τιμή μου που με καλέσατε εδώ πέρα σήμερα να παραβρίσκομαι στη συγκέντρωσή σας. Σας καλέσατε. Απρόσκλητος δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ.
Έκανα μια συνάντηση με το Προεδρείο του Συλλόγου σας, εξέθεσα τις θέσεις μου, τη θέση μου εδώ, γιατί βρίσκομαι στα Τρίκαλα, να τα επαναλάβω ενεργώς, εγώ μένω στα Τρίκαλα πλέον, είμαι φιλοξενούμενός σας, δεν έχω διαμάχες και διαφορές με κανέναν, ούτε με τον κύριο Ζαχόπουλο, τον οποίο εκτιμώ σαν άνθρωπο και σαν φίλο μου που είναι. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση να λαμβάνετε αποφάσεις για το μέλλον της ομάδας της δικής μου, των Τρικάλων και όλων των λοιπών. Εγώ απλώς χωρίς δόλο και χωρίς καμία πονηρή σκέψη είπα από τη στιγμή που ζω εδώ και υπάρχει μια ομάδα συγκεντρία, εάν και εσείς θελήσετε και έχει όλα τα χέρια να κάνει πρωταθλητισμό και να παίξει Super League, γιατί θα κάνω μια δήλωση λίγο βαριά, θα σας πω ότι όποια ομάδα θα έχω, όπου και θα παίξει χρόνο, θα ανεβεί στη Super League. Όπου και να είναι. Στην Κέρκυρα, στην Καβάλα, στο Βόλιο, στην Κρήτη, η ομάδα θα ανεβεί στη Super League. Λοιπόν, χωρίς πονηρές σκέψεις, είπα αν και η περιοχή το ήθελε, να φέραμε την ομάδα εδώ να την ενώσουμε με τα Τρίκαλα. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι εδώ. Είπα, εξέθεσα τις θέσεις μου πώς θα χρησιμοποιήσω τους παλέμαχους, πώς θα χρησιμοποιήσω τις ακαδημίες. Ότι θέλω από τους παλέμαχους να συμμετέχουν ενεργά μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη, να είναι προπονητές στις ακαδημίες. Και όταν τα λέω αυτά, θα εννοώ ότι θα γινόταν. Βλέπω όμως πολλές τρικτοποδιές, βλέπω πολλή δολοπλοκία, πάρα πολλές πονηρές σκέψεις. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν σκέφτομαι πονηρά. Ούτε έχω σκεφτεί πονηρά ποτέ στη ζωή μου, ούτε θα σκεφτώ ποτέ πονηρά. Εγώ πραγματικά με αγάπη, επειδή αγαπάω το μέρος εδώ που έχω έρθει πλέον και ζω και κάνω οικογένεια, θέλω να φέρω την ομάδα εδώ. Τώρα, εάν θέλετε να τη στηρίξετε την προσπάθεια, είστε πρόθεση να τη στηρίξετε. Αν πάλι νομίζετε ότι η ομάδα αυτή δεν έχει θέση εδώ πέρα, δεν θα παρεξηγηθώ με κανέναν, δεν θα κρατήσω κακία σε κανέναν, θα σας καταλάβω απόλυτα. Έχουμε έρθει σε ένα σημείο για να φτάσουμε εδώ με πολλές συζητήσεις και πολύ κόπο. Και τελειώνει ο χρόνος. Τελειώνει ο χρόνος γιατί 15 Αυγούστου ξεκινάει το κύπελλο Ελλάδος. Που εγώ θέλω η ομάδα να είναι πανέτοιμη και να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Με όλες αυτές τις καθυστερήσεις και όλα τα προβλήματα που γίνονται, βλέπω ότι μας τελειώνει πραγματικά ο χρόνος. Καλό θα ήταν και εσείς και ο υπόλοιπος ο κόσμος εδώ πέρα να αποφασίζει τι θέλει και αν θέλει την ομάδα εδώ πέρα. Πριν τελειώσει ο χρόνος, γιατί εγώ την ομάδα δεν μπορώ να τη θυσιάσω και να μην την κατεβάσω στο πρωτάθλημα. Απλώς, εάν τη θέλετε την ομάδα και τη θέλετε να είναι εδώ, εγώ θα τη φέρω. Έχετε το λόγο μου και θα γίνει συνένωση. Και θα γίνει αλλαγή ένταση και θα γίνει συνένωση. Τώρα, ό,τι σας λένε, ότι δεν γίνεται συνένωση. Η τροπολογία καταργήθηκε πριν 5 μήνες για τις συνενώσεις. Η τροπολογία μπορεί να επανέλθει. Αν πιέσει ο κόσμος από εδώ και η πολιτική, θα επανέλθει η τροπολογία. Κάνανε τροπολογία να συνενώσουν τον Ηρακλή, τον Βόλο και όλες τις ομάδες για τα Τρίκαλα που τα ρίξανε στο Ερασιτεχνικό. Δεν ισχύει η τροπολογία. Πιστεύω ότι ισχύει. Για όλους ισχύει η τροπολογία. Αυτά ήθελα να σας πω. Να σας αγαπώ άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την τιμή να είμαι μαζί σας. Είμαι και εγώ άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έχω υπάρξει και εγώ παλιός ποδοσφαιριστής. Αγαπάω το ποδόσφαιρο και αυτό είμαι σε αυτόν τον χώρο. Αυτά ήταν αυτά που είχα να σας πω. Και δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Πιστεύτε με, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Να έρθετε σε ρήξη με τον Ζαχόπουλο ή με τους Ακραφιάδες ή με οποιοδήποτε. Ποτέ δεν θέλω να φέρω κανένα σε δύσκολη θέση. Πέστε πως εμείς συμφωνούμε και πιέζουμε για να κατεβεί η ομάδα της Κασιόπης εδώ στα Τρίκαλα. Με τι όνομα θα κατεβεί? Με Τρίκαλα. Θα βρούμε νομικό τερτύπη στην αρχή να ξεκινήσει Τρίκαλα. Το Τρίκαλα θα υπάρχει σίγουρα. Και ο σκοπός είναι να γίνει συνένωση. Άλλο Τρίκαλα να κατεβεί η ομάδα ή το όνομα της Κασιόπης. Όχι, άλλο Τρίκαλα. Άμα ήταν να ανεβεί το όνομα της Κασιόπης δεν υπάρχει λόγος. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα. Προσπαθούν να το δημιουργήσουν κάποιοι και δεν αναφέρομαι στην πλευρά Ζαχόπουλου, το ξαναπαναλαμβάνω. Κάποιοι, ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού σωματείου εδώ, ο κύριος Αθανάσιος Μπουτζιώλης, αυτός προσπαθεί να δημιουργήσει το πρόβλημα, αυτός δημιουργεί τα προβλήματα και όχι η πλευρά Ζαχόπουλου. Πλευρά Ζαχόπουλου, εγώ με τον Χρήστο είμαστε φίλοι προσωπικά. Ο κύριος Ζαχόπουλου. Πέστε πως συμφωνούμε εμείς. Θα ρίξετε κάποια λεφτά. Ναι. Πόσα λεφτά θα ρίξετε για την ομάδα? Η ομάδα θέλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να προχωρήσει να κάνει πρωταθλητισμό.
Έχω δώσει δέσμευση στον Δήμο, έχω καταθέσει αίτηση να φτιάξω το πυκνικό που είναι 110.000 ευρώ. Έχω δώσει δέσμευση 80 που χρωστάνε και κάθε 30 που θέλει. Έχω δώσει δέσμευση ότι θα φτιάξω το γήπεδο του υπάρχον, θα το αναβαθμίσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε αδειοδότηση. Και ό,τι χρειαστεί η ομάδα για να προχωρήσει. Πρέπει το μετοχικό κεφάλαιο της ομάδος, να ξέρετε, για να παίξει φέτος, να είναι 500.000 ευρώ κατατοπισμένα στην τράπεζα και είναι αυτό. Όποιες ομάδες δεν το έχουν, να παίξουν ένα τεχνικά του. Και εμείς, οι βετεράνοι που κουβατώσαν και την φανέλα, δεν είμαι εγώ που προσωπούμε τώρα. Τον κύριο Ζαχόμουλ και τον πρόεδρο εδώ πέρα. Και την πούμε ολόκληρα τέκαλα. Και πρέπει να το σκεφτούμε καλά, να ακούσουμε τις απόψεις που ακούσαμε, αν πράγματι με την έχω αυτά πραγματοποιηθούν όλα με το όλο, με το έτσι, με και μετά. Τα συμβάνια που υπάρχουν και τους κύκλους, όλα αυτά είναι καλά. Εμείς νομίζω να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Τις προθέσεις που έχετε είναι σωστές, οι ακαδημίες πρέπει να γίνουν. Η συλλογή που πρέπει να έχουμε τους βετεράνους και προπονητάς και με μέλη άλλα, αυτό πρέπει να συζητήσουμε κι εμείς. Κύριε, εγώ προχθές, σαν κουτσάγες, πήγα και άκουσα τον κύριο. Είναι κάτι ωραία πράγματα και αυτά στα δέκα. Είπα, ναι, χρόνος ήταν καλλιά, άνθρωπος είναι. Δεν το διορθώσω στο μέλλον, αυτά μου είπατε εμείς. Ακριβώς είπε και ο κύριος Ζαχόπουλος. Τώρα, αυτό έγινε την απόφαση που θα πάρουν εμείς, είπα λέμε και όλοι. Για να ξέρετε, συγγνώμη, ότι από φέτος οι ομάδες στη Football League συμμετέχουν με ομάδα K15-17. Όχι K20, καταργηθήκαν οι K20. Γιατί πλέον θεωρείται ότι ένα παιδί 20 χρονών, εάν δεν έχει παίξει σε ομάδα μεγάλη, πάει να πει ότι δεν είναι πλέον ταλέντο και δεν στηρίζουν πλέον τις K20. Και ο νόμος λέει για K15-K17. Από 15 έως 17 ετών. Αυτά. FIFA. Δεν έγινε στην ΕΠΟ. Είναι θέμα FIFA. Για να αλλάξει αυτό το καταστατικό πρέπει να πάρει απόφαση η FIFA, μετά η ΕΠΟ και μετά η ΕΠΣ Τρικάλων κτλ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι αδύνατο ο εργαστήριο να επιβιώσει σαν Κασιόπη, ΑΟ Τρίκαλο. Το καταστατικό πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει καμία σχέση το Κασιόπη εδώ σαν Τρίκαλο. Θα λέμε τώρα ότι αυτή η συνένωση. Για ΑΟ Τρίκαλο. Για ΑΟ Τρίκαλο, ναι. Δεν γίνεται. Είναι καταστατικό τη FIFA. Που δεν έγινε ούτε στην ΕΦΣΤΡΙΚΑ ούτε στην ΕΠΟ. Είναι η FIFA. Αυτή το την FIFA. Απόφαση. Η ΕΠΟ είναι. Για παραδώστε το λίγο αυτό το δρόμο. Παραδώστε λίγο αυτό το δρόμο. Γιατί λόγια του αέρα είναι εύκολα. Δεν είναι λόγια του αέρα. Τα λόγια εύκολα λέγω. Εσείς είναι ενδιαφέροντες. Θα πρέπει να το ξέρετε. Ναι, το ξέρω και εγώ. Έχω τα πάντα. Έχω τα πάντα. Είναι καταστατικό της FIFA. Δεν πρόκειται για ΕΠΟ δικαίωμα. Ο κύριος Χάρης το ξέρει γιατί έχει πάει στην ΕΠΟ και έχει ρωτήσει. Ξέρω πολύ καλά ότι πήγε στην ΕΠΟ, ρώτησε και βρήκε δυσκολίες. Του είπαν δεν γίνεται. Το ξέρει. Ο νομικός της ομάδος ισχυρίζεται ότι γίνεται αρκεί να μην παίρνουν εμπόδια από τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την τυράννη σπρώξε την κατάσταση για να γίνει η συνέχεια. Εξαρτάται από τον πρόεδρο της Ένωσης. Ούτε από τον πρόεδρο της Ένωσης. Πάρα πολύ. Ούτε από τον πρόεδρο της Ένωσης. Είναι καταστατικός της FIFA. Και όσον αφορά τώρα για το φίλο μου εδώ πέρα, να διπλώσω τον Σακαβιάδη. Που λέει ότι θα κάνει τον εραστέχνη κτλ. Ο εραστέχνη για να αναβιώσει, για να επιζήσει ο εραστέχνη, θα πρέπει να ξεκινήσει από την κάμαρα τεχνική και θα τον ακολουθήσουν όλα τα χρέη. Δηλαδή εφορία, ΙΚΑ, εφορία, ΙΚΑ και τι χρωστούσε ο παπάς. Έτσι μπορεί να ξεκινήσει από την κάμαρα τεχνική. Μόνο σαν εραστέχνη out. Όχι συνένωση Κασιόπη. Αυτό προ στιγμή διαγράφεται ότι η συνένωση δεν μπορεί να γίνει. Εγώ αυτά ξέρω, τα έχω ρωτήσει. Μέχρι να ενημερώσει. Και σα λέω, και εσεί τα ξέρετε. Χαίρομαι γιατί δεν γνωρίζετε. Ξέρω ότι εσεί ρωτήσατε. Και μετά πώ ο Άγιος επιμένει πω. Δηλαδή είναι τρελό που θα γίνει. Λυπάμαι που σα λέω. Εραστέχνη, ναι, το ξέρω θα τον ακολουθήσουν τα χρήματα. Άμα είναι έτσι, πώ θα δημιουργηθεί μετά. Το ξέρει. Θέλει να... Το το ξέρει. Θέλει να σας πω ποια είναι τα επιβεβαιωμένα χρέη στην εφορία. ΙΚΑ, εφορία και παπάς. Θέλει να σας πω στην εφορία, 0 ευρώ. Και με επίσημο έγγραφο αύριο, αν θέλει σωστή πίσω ενάπτω. Να πάρει την ομάδα να τη φτιάξει, είχε μια χαρά την ησυχία, το χωριό του, έπεσε το φόβι του 20.000 της. Ήρθε εδώ. Εξετέθη, ανεπανόρθωτα και ειλικρινά δεν μπορώ να αναγνωρίσω ότι πέρυσι ένιωσα πάρα πολύ άσχημα σαν τρικαλινός, βλέποντας την ομάδα μας να μην μπορεί να κερδάει ομάδες υποδιέστερες, μην τις αναφέρω τώρα. Που κάποια στιγμή για προπόνηση ο Πουλάνης έβαζε 6 κόσμο το κεφάλι για 14 καλατζής.
φτάσαμε να κάνουμε. Ένιωσα πολύ άσχημα. Ίσως να γίναν λάθη. Αλλά θεωρώ την ευχάριστο που σε αυτή τη πολύ δύσκολη οικονομικά συγκυρία βρίσκονται δύο άνθρωποι να έρθουν για τον άλλο. Σε καβλιάδες δεν τους βάζω γιατί σε καβλιάδες κατεμένανε, χωρίς δεν ξέρω τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι το τελευταίο ειδή κομμάτι που έχει μείνει στον Ναό Τρίκαλο. Είναι τελευταίο που πάλι μπορεί με λάθη. Μπορεί με πυλή και κάποιες ώρες. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά τα θεωρώ τα τελευταία κύτταρα που έχουν γίνει από τον Ναό Τρίκαλο. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη η Κασιόπη, σεβαστή, μα πήρε και το πρωτάθλημα, να πάρει 8 παίκτες 9 από εκεί. Δεν χρειάζεται να βάλει χρήματα. Να μαζέψουμε κι εμείς άλλα 18 παιδιά από εδώ και να κάνουμε τη γάμα εθνική, να βγούμε στη Β, να χτίσουμε ομάδα, να γίνουν ακαδημίες που τις λέμε έτσι εύκολα. Δεν είναι εύκολο αυτό η λέξη που λέμε ακαδημία ή ομάδα. Να κάτσουμε. Ποιοι έχουν όριξη από τους παλιμάκους και νομίζουν ότι πρέπει να ασχοληθούν, να ασχοληθούν σοβαρά, όχι για να παίρνουν χιλιάρικα, τη βενζίνα τους και την τρέλα τους να βγάζουν και να δημιουργήσουμε ένα σύνολο και σε 2 χρόνια 3 να βγούμε πάνω καβαλαρέκια και να έχουμε και έτοιμη ομάδα από πίσω. Δηλαδή καθόμαστε εκεί που είμαστε στον κρεμό, να έχουμε την πολυτέλεια, να μαλώνουμε μεταξύ μας. Και εντάξει, πέφτει την μπάλα σε εμάς. Εμείς οι βετεράνοι, τώρα τι να πω. Είμαστε ξεχασμένοι κάπου στον ορίζοντα και κάποια στιγμή καλούμεθα να πάρουμε τη θέση δύο ανθρώπων που νέζονται για τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ ξαφνικά να αρχίσω να μαλώνω με τον Βαγγέλη. Να μου τη φύγατε τρύπα, θα σα πεις. Μήπως λοιπόν θα πρέπει πιο ψύχρεμα χωρίς να μπλέκουμε σε νομικά τερτύπια, να μην μπλέκεις και εσύ με τα UEFA, FIFA κτλ. Είναι αυτή η συνέχεια, να βρούμε και να ξεκινήσουμε ένα καινούριο ΑΟ Τρίκαλα με καινούριες βάσεις χωρίς να μαλώνουμε. Αυτό ήταν μόνο. Τίποτα. Εγώ θα σου απαντήσω τι είμαι. Σε όποια πρόταση υγεία θέλετε μέσα. Εγώ για να ξέρεις ότι δεν είμαι απόλυτος ποτέ, εγώ είμαι σε όποια πρόταση θέλετε, εάν συμφωνούν και οι οργανωμένοι και είναι μαζί. Γιατί χωρίς οργανωμένους δεν πας πουθενά. Οι οργανωμένοι είναι το δικό μας. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όποια πρόταση θέλετε. Ωραία λοιπόν. Εγώ συμμετέχω σε ό,τι θέλετε. Στην αλφα τοπικό. Δεν τους βγάζουμε. Εάν θα έρθουμε να επενδύσουμε. Εάν θα έρθουμε να επενδύσουμε. Είναι το αίμα του Τρικάλου. Είναι το αίμα του Τρικάλου μέσα στο πόδι. Εγώ συμμετέχω σε οποιαδήποτε διεργασία θέλετε. Ωραία, ωραία, μια και το λες. Να φροντίσουμε λοιπόν να γίνει μια κοινή συνάντηση. Για να μην νομίζετε ότι είμαι, θέλω να φέρω την ώρα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πρόταση. Λάκη, θα σου το πω, αυτή τη στιγμή που το γνωρίζουμε ο Γιώργος, έχω πρόταση να πάρω 3 εκατομμύρια ευρώ από την ομάδα αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα έρθει άνθρωπος και να μου δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ να πάρει την ομάδα. Γιατί αυτή την ομάδα την έχω φτιάξει εγώ μόνο μου και την έχω ματώσει γι' αυτό. Γι' αυτό. Να παίξουμε και τον άλλο Τρίκαλο. Και για το άλλο να πάρει την ψυχή. Δεν θέλω να πάρει την ψυχή. Εγώ την ομάδα θα την κρατήσω. Να καλέσουμε τον κύριο Ζαχόπου. Εγώ δέχομαι να βοηθήσω οικονομικά στο 50% του προϋπολογισμού που θα κάνουμε σε οποιαδήποτε ομάδα θέλετε εδώ και να σας παρέχω τις γνώσεις μου. Στο οργανωτικό και στο παρασκήνιο, γιατί ποδόσφαιρο χωρίς παρασκήνιο να τα λέμε ανοιχτά δεν υπάρχει. Να καταφέρεις ακόμα καλύτερα, λοιπόν, είσαι έμπειρος. Και κάνουμε ό,τι θέλετε. Τι να κάνουμε, για να σας αποδείξω την καλή μου πρόθεση. Θα έρθει η Κασιόπη εδώ και γίνει ένωση με τον Ναό Τρίκαλα. Η ομάδα πέσει στην Β' Εθνική. Ναι. Ωραία. Προβλήματα υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση. Νομικά αν υπάρχουν κόστα. Δεν είναι εύκολο. Νομικά τι δηλαδή. Ξεπερνιώνται. Νομικό και δηλαδή. Εμείς έχουμε κάνει 2 ταξίδια και ξέρω. Νομικά γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Ναό Τρίκαλα να μπει στη γάμα εθνική όπως είναι. Ναι, ο Ναό Τρίκαλα θα του παραχωρήσουν τα παιδιά τα δικαιώματα. Το Ναό Τρίκαλα, γιατί αυτοί έχουν τα δικαιώματα του Ναό Τρίκαλα. Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω. Θέλω να καταλάβει και τη Ζαχόπουλη γιατί λέω και είσαι ακαφιάδε. Γιατί αυτή τη στιγμή νομικά το Ναό Τρίκαλα, τον original, τον αυθεντικό που παίξατε οι μπάλα εσείς, τον έχουν οι σαρκαφιάδες. Αυτός είναι από το προδοδικείο, ο αυθεντικός Ναό Τρίκαλα. Και εκεί που κινούνται και τις προσφυγές που έχουν κάνει, θα την κερδίσουν την προσφυγή. Δηλαδή, αν τα παιδιά θέλουν να παραχωρήσουν τα δικαιώματα στην ομάδα του Ζαχόπουλου, που συμμετέχω και εγώ. Μήπως δεν ξέρουμε καλά τα πράγματα, γιατί ο Ναό Τρίκαλα 63. Είναι από πρωτοδικείου, έχει πάρθει απόφαση και έχει ανακοινωθεί και μην μπερδευόμαστε πάλι με τα νομικά ρε κοσμά. Ας τα νομικά δεν μας αφορούν εμάς και είναι δύσκολες καταστάσεις. Πάρε την εφημερίδα, μπορείτε να πείτε στο ίντερνετ ρε παιδιά εσείς. Είναι η συνένωση, το οποίο αναφέρει τα εξής. Έρχεται η ομάδα εδώ, αλλάζει έδρα, παίρνει
Από το Δήμαρχο ήδη έχουμε κάνει έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο έδρα. Δηλώνει έδρα τα Τρίκαλα, έρχονται οι ερασιτέχνες του ΑΟ Τρίκαλα και χωρούν το σήμα και το όνομα στην εταιρεία αυτή την ΑΕ που υπάρχει, που ο καθένας στην εταιρεία του την ΑΕ την πάει όπου θέλει. Εσύ έχεις μια ΑΕ και φτιάχνεις γιαούρτια και δεν σήμερα δεν θέλεις να τα φτιάξεις εδώ και πας στην Ξάνθη. Και εκεί που τη λένε την εταιρεία Ζαρίδας και ΣΥΑ μπορεί να τα πεις Περπινιάδης και ΣΥΑ. Πήρε το σήμα και τον ύμνο και το έχει ανακοινώσει και η εφημερίδα της κυβέρνησης. Λοιπόν, οπότε η απόφαση που πήρε το πρωτοδικείο Τρικάλων έρθει μετέπειτα, είναι πιο αργά. Τώρα ποιο λεπτά έχει πιο μεγάλη σκή. Πιο μεγάλη σκή. Έχω υποσχέσει ότι θα πάρω από τα άνθρωπα. Να σας τα πω αλλιώς. Δεν μπορώ να χάσω 10 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου για να τα πετάξω. Κατά το 50% αφού καθίσουμε και κάνουμε προϋπολογισμό θα συμμετέχω στο 50% της άξια και ας είναι πρόεδρος όπως θέλει. Δεν ήταν ο Κατσιάκος, θέλει να είναι αυτός, θέλει να είναι ο Ζακόπουλος. Από κοινού βρείτε έναν πρόεδρο και βάλτε ένα πρόεδρο. Κατάλαβες τι σου λέω. Εγώ δεν θα μπορώ να είμαι πρόεδρος, δεν μπορεί σε δύο ομάδες να συμμετέχω. Σωματώσαμε και την ομάδα, θέλουμε το καλό της ομάδος. Και όπως είπε ο Στέφανος στην αρχή, κανένας από εμάς δεν πήρε λεφτά σαν προπονητής οτιδήποτε, απεναντίας χάσαμε και χρήματα και σαν παίκτες κτλ. Το ζητούμενο είναι που θέλουμε να πάει η ομάδα. Τι θέλουμε σε καλή κατηγορία την ομάδα. Θέλουμε να πάμε να την βλέπουμε αξιοπρεπώς γιατί εμείς θέλουμε να πάμε κάθε Κυριακή. Θέλουμε μια ομάδα που να έχει υποδομή, μια ομάδα που να είναι βιώσιμη. Καλώς. Από εκεί και πέρα, αυτά τα πράγματα δηλαδή τώρα που συμβαίνουν, τι πρόκειται να γίνει μεταξύ τους, εμείς θα τα ζυγίσουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Θα πάρουμε και τη γνώμη του κ. Ζακόπουλο, θα τα ζυγίσουμε και θα βγάλουμε μια απόφαση. Δεν είμαστε εμείς το επίκεντρο, δηλαδή, σου και καλά, κάτι έγινε. Μέχρι τώρα είμαστε, είπες μια πολύ σωστή κουβέντα. Στο περιθώριο και πουθενά. Στο σκοτάδι. Έτσι πράγμα. Δηλαδή, το ζητούμενο σήμερα είναι τι θέση έχει ο κ. Κουτσούρης και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε και τον κ. Ζακόπουλο και να αποφασίσουμε μόνοι μας εμείς τι θέλουμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας μέσω του ζητούμενου. Μέχρι σε ένα σημείο είναι κατανοητό που λες, αλλά εδώ λέμε να βρούμε κοινή συνισταμένη. Άμα είμαστε εμείς ούτως ή άλλως, Γιώργο, είμαστε στρατιώτες. Έτσι πράγμα. Θα πάρουμε εμείς. Αν δεν αποφασίσουμε, μα δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε, ούτε μπορούμε να πάρουμε από εδώ, ούτε από εκεί. Εμείς είμαστε στη μέση. Αυτό είπε, είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε και με τον Ζακόπουλο. Και όλοι μαζί να συνεργαστούμε αυτή τη μια ομάδα. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Είναι ο χάρης